από το πουθενά ξαφνικά βλέπω τη φωτογραφία μου, επειδή νόμιζε ότι ένας επιχειρηματίας είναι ένας πρώην μου και μάλλον δεν βρήκε μόνο δικιά του φωτογραφία, και βλέπω ξαφνικά εγώ τη φωτογραφία μου σε ένα εξώφυλλο τραγικό, κίτρινο, απαράδεκτο, το οποίο δεν με αφορά κιόλας. Και να βλέπω τη φωτογραφία μόνο και μόνο για να πουλήσει το εξώφυλλο. Βέβαια, καμία εμπλοκή, ούτε δηλαδή έγραψε το όνομά μου πουθενά. Αλλά τι δουλειά έχει να κρέμεται στα περίπτερα η φωτογραφία μου, επειδή ήμουν με έναν τον πρώην συντροφό μου, ο οποίος ούτε και αυτός είχε καμία σχέση. Μιλάμε, παιδιά, για αλητίες τώρα. Αυτά πράγματα είναι ασύλληπτα. Και αναγκάστηκα να κινηθώ νομικά, γιατί ξαφνικά η γιαγιά μου πάει στο περίπτερο. Γιατί θα βλέπω τη φωτογραφία μου σε ένα θέμα που δεν με αφορά καθόλου και δεν έχω καμία σχέση. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όμως, γιατί πραγματικά ο Στέφανος Χίος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με μεγάλη. Αμφιτήλες! Έχει. Αμφιτήλες αυτή τη στιγμή. Έχει ιδιαίτερη σκέφτηκε, παιδιά, δύο λεπτά. Να πω. Σκέφτηκε, δεν με αφορά αυτή τη στιγμή αυτό που λες. Εμένα προσωπικά. Μου κάνει εντύπωση πώς μπερδεύτηκε ένας δημοσιογράφος με τόση πείρα.